Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μου κανάλι στο YouTube. Αν ανήκετε στους 150.000 συνδρομητές στο κανάλι, αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αυτό το βίντεο έχει πολύ καιρό που ήθελα να το ετοιμάσω. Είναι ένα βίντεο στο οποίο θέλω να σας πω και από προσωπική πείρα και από επαγγελματική πείρα, αλλά και με την ιδιότητα μου ως ψυχολόγος, γιατί η τηλεόραση είναι τοξική γιατί η τηλεόραση είναι ένας τοξικός χώρος στον οποίο να εργάζεται ή να συνεργάζεται κανείς και για ποιο λόγο είναι τοξικό να παρακολουθούμε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές. Μιλάω για τις ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές, τις εκπομπές πληροφόρησης, ψυχαγωγίας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είμαι ψυχολόγος. Τελείωσα τις σπουδές μου το 1997. Από το 1998 και μετά Εμφανιζόμουν τακτικά για 20 συνεχόμενα χρόνια, κυρίως στην Κυπριακή τηλεόραση. Έχω συνεργαστεί και με εκπομπέ υψηλή τηλεθέασης στην Ελληνική τηλεόραση. Για τρει τηλεοπτικές σεζόν, μάλιστα, το 2013, το 2018 και το 2019, είχα δική μου τηλεοπτική εκπομπή. Οι δύο αυτέ τηλεοπτικέ εκπομπέ είχαν το όνομά μου στον τίτλο του. Συνειδητά, θυμάμαι και την ημερομηνία, 9 Αυγούστου 2019 αποφάσισα να αποχωρήσω από την τηλεόραση. Έδωσα την παρέτηση μου στο τηλεοπτικό κανάλι Σίγμα με το οποίο συνεργαζόμουν εκείνη την περίοδο όπου είχα καθημερινή εκπομπή ψυχολογίας, ψυχοεκπαιδευτική εκπομπή. Στο κανάλι μου στο YouTube υπάρχουν πάνω από 5.000 βίντεο και γύρω στα 400 βίντεο είναι από εκείνη την εκπομπή η οποία έχει τον τίτλο «Θέκλα μιλάμε ανοιχτά» υπάρχει το playlist στο κανάλι, θα το βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο και αν θέλετε να το διατρέξετε θα δείτε ότι υπήρχαν θέματα ψυχολογίας, θέματα υγείας, θέματα κοινωνίας, το οποίο συζητιούνταν κάθε φορά και με ξεχωριστούς καλεσμένους ειδικού. Οι καλεσμένοι στις εκπομπέ τη δικέ μου ερχόντουσαν από την αρχή μέχρι το τέλος και τους δινόταν χώρος για να μιλήσουν και να εκφράσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις, τις απόψεις τους και να συμβάλλουν στην ψυχοεκπαίδευση, στην αντικειμενική ενημέρωση των τηλεθεατών. Αποφάσισα συνειδητά τον Αύγουστο του 2019 να σταματήσω να βγαίνω στην τηλεόραση για τον λόγο ότι είχα ξεκινήσει έξι μήνες πριν να ανεβάζω καθημερινά βίντεο στο κανάλι μου εδώ στο YouTube με τις επιστολές και τις απορίες των τηλεθεατών που δεν προλάβαινα να απαντήσω κατά τη διάρκεια της εκπομπής η διάδραση μου με το κοινό στο YouTube και η επαφή μου με το διαδικτυακό χώρο του YouTube μου έδωσε να καταλάβω ότι ως επιστήμονας, ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα ταιριάζω καλύτερα στο χώρο του διαδικτύου. Σήμερα θέλω να σας εξηγήσω το περιβάλλον, το τοξικότατο περιβάλλον το οποίο υπάρχει στην τηλεόραση. Η πρώτη φορά στην οποία συμμετείχα στην τηλεόραση ως καλεσμένη ψυχολόγος ήταν το 1998. Μάλιστα, ο πρώτος άνθρωπος που με έβγαλε στην τηλεόραση έχει πεθάνει τώρα. Είναι ο Μακαρίτης ο Μάκης ο Αντωνόπουλος, ένας φιλόλογος, ιστορικός, ο οποίος τότε παρουσίαζε μια καθημερινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι Μέγα στην Πάφο. Ακολούθησαν και άλλα τοπικά κανάλια και τηλεοπτικά κανάλια Παγκύπριας Εμβέλειας. Για πέντε τουλάχιστον χρόνια συνεργαζόμουν τακτικά με την κρατική τηλεόραση του Ρίκο, ψυχολόγο σε πρωινέ εκπομπέ, σε ενημερωτικέ εκπομπέ, σε ψυχαγωγικέ εκπομπέ. Έχω συνεργαστεί με όλα τα κυπριακά κανάλια. Στην τηλεόραση του Capital είχα για μία χρονιά δική μου τηλεοπτική εκπομπή και στην τηλεόραση του Σίγμα για δύο χρονιέ πάλι, για δύο σεζόν, δική μου τηλεοπτική εκπομπή. Από που και αφιπηρέτησα από την τηλεόραση. Έχω προσκληθεί σε πάρα πολλές εκπομπές στις οποίες συμμετείχα ως ψυχολόγος. Οι παλιότεροι στο κανάλι θα θυμάστε ιδιαίτερω τη φιλοξενία την ανθρώπινη και ευγενική φιλοξενία του Αντρέα του Δημητρόπουλου στο πρωινό του Σίγμα η οποία τη χρονιά 2015, 2016 και 2017 μας έδωσε πολύ ωραίες εκπομπές οι οποίες έχουν από τις ψηλότερε τηλεθεάσεις ως βίντεο στο κανάλι μας εδώ στο YouTube. Αποφάσισα όμως πολύ συνειδητά να σταματήσω από την τηλεόραση. Θέλω να σας πω τι συμβαίνει και τι γίνεται στην τηλεόραση. Η τηλεόραση, είτε ιδιωτική, είτε η δημόσια, είναι μια επιχείρηση. Είναι ένας οργανισμός, φανταστείτε σαν μια εταιρεία ή σαν ένα τμήμα ενός δημοσίου οργανισμού, όπου υπάρχουν κάποιοι στόχοι συγκεκριμένοι, τους οποίους υπηρετεί. Μια τηλεοπτική εκπομπή δεν είναι μόνο ο παρουσιαστής της εκπομπής που καθορίζει την ταυτότητα της εκπομπής, το περιεχόμενο της εκπομπής και το τι θα γίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Υπάρχουν αρχισυντάχτες ή αρχισυντάχτρες. Υπάρχουν οι χορηγοί της εκπομπής. Κάποιες εκπομπές έχουν χορηγούς, κάποιες άλλες δεν έχουν χορηγούς. Υπάρχει το εμπορικό τμήμα ενός σταθμού, το οποίο πιέζει για ψηλότερες τηλεθεάσεις και για μεγαλύτερα εμπορικά Uh, διαφημιστικά διαλύματα. Υπάρχει μια πολύ έντονη, αγχώδης συνθήκη σε κάθε τηλεοπτικό πλατό. Υπάρχει ο floor manager, υπάρχουν οι χολύπτες, υπάρχουν οι άνθρωποι που ελέγχουν τα φώτα, που ρυθμίζουν τα φώτα, οι φωτιστές, υπάρχουν οι cameramen, οι camera women, υπάρχουν οι σκηνοθέτες μέσα στο control, μαζί με τους αρχισυντάχτες, μαζί με τους βοηθούς παραγωγής, τους παραγωγούς και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα η οποία βρίσκεται πίσω από το προϊόν που εσείς παρακολουθείτε στην οθόνη σας. Όταν μου προτάθηκε το 2018 να έχω τη δική μου τηλεοπτική εκπομπή, αποδέχθηκα με χαρά. Και ο λόγος ήταν ότι σε όσε τηλεοπτικέ εκπομπέ είχα φιλοξενηθεί στο παρελθόν, ήμουνα φιλοξενούμενο ψυχολόγο, γνώριζα από πριν θα μιλήσω 15 λεπτά, 20 λεπτά, μισή ώρα και οι παρουσιαστέ συνήθω με αντιμετώπιζαν με σεβασμό, με εκτίμηση. Πήγαινα στην ώρα μου, έβγαινα στην ώρα μου, γινόταν η δουλειά μου με την έννοια το ότι έλεγα από ένα δημόσιο χώρο τι απόψει μου ως ψυχολόγο και προσπαθούσα να συνεισφέρω όσο ήταν εφικτό και στα πλαίσια του μειωμένου τηλεοπτικού χρόνου στα δρόμενα και έτσι λέω τι ωραία ευκαιρία, τι ωραία πράγματα τώρα θα έχω μια δικιά μου εκπομπή ώστε να μπορώ όλες αυτές τις ψυχοεκπαιδευτικές απόψεις που έχω όλα αυτά που θέλω να περάσω στον κόσμο όλα αυτά τα μηνύματα, τα πνευματικά μηνύματα, τα ψυχοεκπαιδευτικά μηνύματα θα μπορώ να τα περάσω μέσα από μια δικιά μου τηλεοπτική εκπομπή. Η προσγείωση ήταν ανώμαλη. <laughs> Γιατί μου έγινε πολύ γρήγορα ξεκάθαρο ότι έπρεπε να υπακούσω σε κάποιους κανόνες ουσιαστικά κυτρινισμού της εκπομπής. Αντιστάθηκα διόντως, δε δεν τα κατάφερα σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή υπήρχαν καλεσμένοι που ο σταθμό μου επέβαλε να έχω στην εκπομπή. Η αλήθεια να λέγεται ότι τι περισσότερε φορέ είχα καλεσμένου που επέλεγα εγώ και θέματα τα οποία επέλεγα εγώ, όμω ειδικά στην αρχή, όταν μάλιστα ένα στέλεχο τότε του σταθμού είχε να αναλάβει την εκπομπή μου για να την προωθήσει, γιατί ακούτε συχνά ότι λένε το τάδε πρόσωπο το οποίο ήταν διευθυντή προγραμμάτων ή διευθύντρια προγραμμάτων του σταθμού έχει φτιάξει καριέρε, έχει φτιάξει στάρ. Ηταν μια τέτοια περίπτωση. Προσπαθούσε να με φτιάξει και να με ζωγραφίσει με ένα κίτρινο χρώμα. Έγιναν τεράστιε αντιπαραθέσει. Σήκωσα πόδι και είπα τότε από την αρχή, νομίζω στη μια εβδομάδα ήταν τη δικιά μου εκπομπή ότι είτε εγώ είτε εκείνο. Αν θέλει να κάνει μια εκπομπή κουτσομπολίστικη, αν θέλει να κάνει μια εκπομπή κίτρινη, να βγει αυτό να κάνει την εκπομπή. Ο σταθμό επέλεξε να γίνεται η εκπομπή, να συνεχίσει η εκπομπή, χωρί να έχει άμεσο λόγο το πρόσωπο αυτό. Προφανώ στη συνέχεια ανακάλυψε ότι είχε έμεσο λόγο, όπω και να έχει όμω ανέλαβα και την αρχισυνταξία εκείνη τη εκπομπή. Τη εκπομπή που έκανα στο Σίγμα. Ήταν μια εξαιρετικά κοπιώδης προσπάθεια για να ετοιμάζω το υλικό, να ετοιμάζω τις ερωτήσεις, να ετοιμάζω τις λεζάντες, να ετοιμάζω τα πάντα προκειμένου να βγει ένα αποτέλεσμα τηλεοπτικά αρκετά καλό, good enough. Τις περισσότερες φορές τα καταφέρναμε. Κάποιες φορές δεν τα καταφέρναμε, και τότε με έκπληξη μου έβλεπα ότι ένα τηλεοπτικό προϊόν που κατά τη γνώμη μου δεν ήταν τόσο καλό όσο τη προηγούμενη ημέρα έπαιρνε περισσότερη τηλεθέαση. Γιατί ναι, στην τηλεόραση υπάρχει το φόβητρο τη τηλεθέαση, υπάρχει το τεράστιο άγχο τη τηλεθέαση. Κάθε πρωί, γύρω στι 8 και κάτι, περίμενα να λάβω το email με τι μετρήσει τη Νίλσεν για τι τηλεθιάσει τη προηγούμενη ημέρα, τι τηλεθιάσει ανατέταρτο τις τηλεθεάσεις αναηλικιακών γκρουπ και ούτω Φυσικά, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι στη σημερινή εποχή, σήμερα το 2024, οι τηλεθεάσει που βγαίνουν δεν έχουν να κάνουν με το 100% του πληθυσμού που παρακολουθεί τηλεόραση. Γιατί πολύ λίγο κόσμο πλέον παρακολουθεί τηλεόραση. Περισσότερο μπορεί να παρακολουθούν οι άνθρωποι clips από εκπομπέ που υπάρχουν στο YouTube σε άλλα μέσα στο διαδίκτυο παρά στην τηλεόραση. Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει την ευθύνη μια εκπομπή είναι σε μια ομάδα, συντακτική ομάδα μια εκπομπή, δεν πάει με το σταυρό στο χέρι και ο στόχο του είναι να βγάλει ένα τηλεοπτικό προϊόν το οποίο να προσελκύσει τηλεθέαση, η τηλεθέαση να προσελκύσει διαφήμιση, να αυξηθούν τα έσοδα που έχει το κανάλι ή η εταιρεία παραγωγή από την εκπομπή και να συνεχίσει η εκπομπή να έχει λόγο να υφίσταται. Η τηλεόραση είναι ένα προϊόν εμπορικό. Οι εκπομπές της τηλεόραση, τα πρωινάδικα, οι ενημερωτικές εκπομπές, οι ψυχαγωγικές εκπομπές, οι εκπομπές μυστηρίου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, χρειάζονται χρήματα για να γίνουν. Και για να βρεθούν αυτά τα χρήματα πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση. Είτε από χορηγού οι οποίοι χρηματοδοτούν την εκπομπή για να διαφημίζονται τα προϊόντα του, είτε από διαφημίσει οι οποίε μπαίνουν στα εμπορικά διαφημιστικά διαλύματα. Και στο YouTube θα μου πείτε: έχει διαφημίσει. Βεβαίω και στο YouTube έχει διαφημίσει. Και βεβαίω οι διαφημίσει είναι το κύριο μέσο για να έχουν κάποια πληρωμή οι δημιουργοί. Όμω μπορεί κάποιο κάλλιστα στο YouTube, να αγοράσει μια συνδρομή YouTube Premium που είναι νομίζω 10-11 ευρώ το μήνα και να βλέπει όλα τα βίντεο στο YouTube χωρίς διαφημίσεις. Αυτό δεν μπορείς να το πράξεις στην τηλεόραση, δεν μπορείς να βλέπεις ζωντανή τηλεόραση χωρίς διαφημίσεις. Είναι αναγκαστικές οι διαφημίσεις, είναι αναγκαστικά τα διαλύματα και παρόλο που αρκετοί παρουσιαστές το παρουσιάζουν ότι και καλά δεν θέλω να πάμε σε διάλειμμα και όχι και μη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το κάνουν να πάνε σε διάλειμμα και χαίρονται να υπάρχουν πολλέ διαφημίσει γιατί αυτό σημαίνει ότι θα εξασφαλιστεί η μακροβιότητα τη εκπομπή του. Λοιπόν, στην τηλεόραση εργάζονται συνήθω άνθρωποι οι οποίοι έχουν ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα. Άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν την προβολή. Δεν είναι όλοι οι συμμετέχοντε σε τηλεοπτικέ εκπομπέ ναρκιστέ σε καμία περίπτωση. Δεν είναι όλοι οι παρουσιαστέ και οι παρουσιάστρε ναρκιστέ. Όμω, μεγάλο μέρο των ανθρώπων, οι οποίοι προκόβουν στην τηλεόραση, έχουν ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα και μακιαβελικό στυλ προσωπικότητα. Μακιαβελισμό σημαίνει να μετέρχεται κάποιο όλων των μέσων προκειμένου να ανέβει, προκειμένου να πάρει εξουσία. Στην περίπτωση αυτή, να πάρει τηλεθέαση, να πάρει την πρωτιά, να επικρατήσει επί άλλων εκπομπών και επί άλλων τηλεοπτικών προσωπικότητων. Μην ξεγελιέστε από χαμογελαστά πρόσωπα, από βεβιασμένα χαμόγελα. Μην ξεγελιέστε από πλαστές ευαισθησίες. Μην ξεγελιέστε από παιχνίδια που παίζονται στην τηλεόραση. Εγώ προσωπικά δεν παρακολουθώ τηλεόραση. Χθες το βράδυ αναγκάστηκα από βλακεία μου και ανοησία δική μου να παρακολουθήσω τηλεόραση. Αυτές τις μέρες παρακολουθούσα μέσω αποσπασμάτων από τις εκπομπές στο YouTube ή μέσω του βίντεο εκπομπών χωρίς διαφημίσεις το οποίο ανέβαιναν στις ιστοσελίδες των καναλιών τις διάφορες εκπομπές σε σχέση με την υπόθεση της Αμαλιάδας και μάλιστα έχω κάνει αρκετά βίντεο στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα παραθέσω και βίντεο που έχω κάνει αυτή την περίοδο σε σχέση με το ζήτημα της Αμαλιάδος της Ειρήνης Μουρτσούκου η οποία πλέον είναι ξεκάθαρο ότι θεωρείται ο κύριος ύποπτο για τη δολοφονία πέντε βρεφών από το 2014 μέχρι και σήμερα, με στη διάρκεια 10 ετών. Λοιπόν, τη Δευτέρα που μας πέρασε δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τον τηλεοπτικό σταθμό Open. Ήταν η αρχή συντάκτηρα της εκπομπής του Πέτρου Κουσουλού υποθέσεις, η οποία η εκπομπή βγαίνει κάθε Τετάρτη βράδυ στις 11.30, η οποία μου ζήτησε να συμμετάσχω στην εκπομπή. Της εξήγησα ευγενικά ότι έχω αποφασίσει πολύ συνειδητά από το 2019 να μην βγαίνω στην τηλεόραση, ότι έχω το κανάλι μου στο YouTube, στο οποίο ανεβάζω βίντεο με περιεχόμενο που κρίνω εγώ ίδια ότι είναι σημαντικό να ακούσει ο κόσμος και που ο κόσμος κρίνει από μόνος του αν είναι σημαντικό να το ακούσει ή όχι. Μου αρέσει αυτή η ελευθερία του YouTube. Μου αρέσει το γεγονό ότι στο YouTube μπορεί κάποιο, αν θέλει να ακούσει ένα βίντεο, να το ακούσει ή να παρακολουθήσει ένα βίντεο, να το παρακολουθήσει. Αν θέλει να το παρακολουθήσει, να μην το παρακολουθήσει. Αν ένα δημιουργό βίντεο, ένα δημιουργό καναλιού θεωρήσει ότι τα τοξικά σχόλια που βρίσκονται κάτω από το βίντεο δεν ταιριάζουν στο κανάλι του, μπορεί κάλλιστα να βάλει αυτά τα προφίλ σε απόκρυψη. Γιατί ξέχασα να σα πω, ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα τη τοξικότητα στην τηλεόραση είναι οι τηλεφωνικέ παρεμβάσει. Ένα από τα θέματα που είχα εγώ με εκείνο το μεγάλο στέλεχο τότε στην εκπομπή ήταν ότι επέμενε να βγάζει τηλεφωνικέ. Και του έλεγα: Δεν θέλω να βγάζει τηλεφωνικέ. Δεν θέλω να βγαίνουν τηλεθεατέ. Γιατί, όταν έχουμε, για παράδειγμα, έναν καλεσμένο που μιλάμε για το πένθο και ο καλεσμένο είναι ειδικό επί του ζητήματο, θεωρώ ότι είναι πιο χρήσιμο για τον κόσμο να ακούσει τον καλεσμένο, να ακούσει εμένα που είμαι ψυχολόγο, να συνομιλώ με τον καλεσμένο, παρά να βγάλει τον κάθε ένα ο οποίος μπορεί να πει και πράγματα άσχετα. Μπορεί να πει και πράγματα τα οποία να μην είναι επικοδομητικά. Επέμεναν και ως σκηνοθέτη και άλλοι να βγάζω τηλεοπτικές γραμμές γιατί λέει έτσι ανεβαίνει η τηλεθέαση. Μάλιστα έπαθα σοκ όταν πέρσι τέτοιο καιρό είχα πάει σε ένα κατάστημα να αγοράσω κάτι. Η κοπέλα εκεί με εξυπηρέτησε με πάρα πολύ προθυμία. Την ώρα που πλήρωνα να ήμουν έτοιμη να φύγω, μου λέει: Ξέρει, κυρία Θέκλα, σου ζητάω ένα τεράστιο συγγνώμη. Τη λέω: Μα δεν γνωριζόμαστε. Μου λέει: Δεν με θυμάσαι. Τη λέω: Συγγνώμη, λόγω τη δουλειά μου από το 1998 μέχρι το 2018 είχα γραφεί ο ιδιώτη ψυχολόγου. Μετά είμαι στην τηλεόραση, στο YouTube. Έχω δει ανθρώπους». άνθρωπου. Μου λέει: Δεν θυμάσαι όταν ήμουν νεαρή. Την τάδε χρονιά που είχε δεχθεί ένα τηλεφώνημα προκλητικό στον αέρα τη εκπομπή και θύμωσε, εγώ είχα κάνει εκείνο το τηλεφώνημα. Και με είχαν βάλει από το control να κάνω εκείνο το τηλεφώνημα για να σε ενεβριάσω και να ανέβει τηλεθέαση. Και νόμιζα ότι το κατάλαβε ότι ήμουν εγώ και ότι το έκανα επίτηδε. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο τηλεφώνημα ήταν, δεν θυμάμαι ποια εκπομπή ήταν. Τη λέω: αγάπη μου, δεν φτεσαι εσύ. Από τη στιγμή που εσύ ήσουν μια νεαρή κοπέλα που έκανε πρακτική στο σταθμό και σου ζήτησα μέσα από το control μια εκπομπή να πάρει ένα ενοχλητικό τηλεφώνημα στην εκπομπή για να φέρει στην παρουσιάστα της εκπομπής τα όρια της να ανεβριάσει νομίζω κάποιες απόψεις ομοφοβικές είχε εκφράσει δεν θυμάμαι. δεν θυμάμαι γιατί δεν με απασχολούν οι κακίες του παρελθόντος με απασχολεί ενώ όσον αφορά τη δική μου τη ζωή με απασχολεί πως το παρόν και στο μέλλον θα γίνω καλύτερος άνθρωπος αυτά συμβαίνουν στις εκπομπές στείνονται σκηνικά στείνονται σκηνικά ότως ώστε παρουσιαστές άτομα που είναι στο πάνελ καλεσμένοι των εκπομπών να βρίσκονται προεκπλήξεων, να δημιουργείται αναστάτωση, να δημιουργείται καυγάς, να ανεβαίνουν οι τόνοι, να βγαίνουν άπλυτα στη φόρα, να παρουσιάζονται πλευρές του χαρακτήρα των ανθρώπων που βρίσκονται εκείνη την ώρα σε ζωντανή μετάδοση, να παρουσιάζονται έτσι προκειμένου να εισπράξει εκπομπή τηλεθέαση, να εισπράξει χρήματα, να εισπράξει αναγνωρισιμότητα και να συνεχίσει να εφίσταται. Ο Νόαμ Τσόμσκι, σε συνεργασία με τον Έντουαρτ Σ. Χέρμαν, κυκλοφόρησαν το 1988 το βιβλίο «Manufacturing Consent – The Political Economy of the Mass Media», το οποίο σημαίνει στα ελληνικά «κατασκευάζοντας τη συνένεση η πολιτική οικονομία των μέσων μαζικής ενημέρωσης» στο βιβλίο αυτό του Νόαμ Τσόμσκι και του Έντουαρτ Χέρμαν Ο Νόαμ Τσόμσκι είναι ένας πολύ γνωστός ψυχογλωσσολόγος Αμερικανός Ο οποίος είναι πολύ γνωστός και για τις δημοκρατικές και ανθρωπιστικές αξίες του Σε αυτό το βιβλίο υποστηρίζουν ο Νόαμ Τσόμσκι και ο Έντουαρτ Χέρμαν Ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ είναι αποτελεσματικά και παντοδύναμα ιδεολογικά Ιδρύματα, τα οποία εφαρμόζουν και κάνουν deliver, they carry out, τα οποία φτιάχνουν μια προπαγάνδα η οποία στηρίζει το σύστημα. A system supportive propaganda. Λειτουργούν, λέει, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως αποτελεσματικά και παντοδύναμα ιδεολογικά ιδρύματα, τα οποία διαδίδουν μία προπαγάνδα η οποία υποστηρίζει το σύστημα. Με το να βασίζονται στις δυνάμεις της οικονομικής αγοράς, να βασίζονται σε υποθέσεις δικές τους που έχουν σχέση με το δικό τους οικονομικό μοντέλο, και με το να κάνουν τα ίδια λογοκρισία στον εαυτό τους και χωρίς να υπόκεινται σε δημόσια λογοκρισία καταλήγουν να δημιουργούν ένα μοντέλο προπαγάνδας στην ενημέρωση. Ο τίτλος που είναι «Manufacturing Consent, the Political Economy of the Mass Media» αναφέρεται στον όρο «consent of the governed» που σημαίνει «συνένωση των κυβερνομένων» και βγαίνει από τη φράση «the manufacture of consent» η παραγωγή της συνένεσης την οποία χρησιμοποίησε ο Walter Lippmann στο βιβλίο του «Public Opinion» που κυκλοφόρησε το 1922. Το βιβλίο Manufacturing Consent τιμήθηκε με το βραβείο Orwell για Outstanding Contributions to the Critical Analysis of Public Discourse in 1989 για σημαντική συνεισφορά στην κριτική ανάλυση του δημοσίου διαλόγου το 1989. Εδώ βλέπετε το πρώτο εξώφυλλο του βιβλίου Manufacturing Consent. Λοιπόν, θέλω να το έχετε αυτό στο μυαλό σας ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνεργάζονται με αυτούς που έχουν χρήματα, συνεργάζονται με το σύστημα, το σύστημα που κυριαρχεί και τις κυβερνήσεις και τις αντιπολιτεύσεις και γενικώ όσους έχουν χρήματα και να τους χρηματοδοτούν προκειμένου να παραδίδουν προπαγάνδα στο λαό. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι είχαν τον όρο άρτος και θεάματα που τι σήμαινε για να μην επαναστατούν οι λαοί που καταχτούσαν, τους έδιναν άρτο, τους έδιναν τροφή και τους έδιναν και θεάματα. Θεάματα όπως το να κατατρώνε τα λιοντάρια τους χριστιανούς στο Κολοσσέο. Ευτυχώς που χθε το βράδυ δεν με έβγαλαν στην εκπομπή. Νιώθω άσχημα που αποδέχτηκα καταρχάς να παραστώ σε μια εκπομπή η οποία είναι όπως και άλλες εκπομπές αυτού του είδους ανθρωποφαγική. Ευτυχώ. Από ένα σημείο και μετά η εκπομπή έδινε θεάματα στο κοινό και άρτο στην παραγωγή της εκπομπής. Άρτο με την έννοια του ότι σίγουρα αρκετοί άνθρωποι παρακολούθησαν αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω τι τηλεθεάση είχε, ούτε και με ενδιαφέρει, αλλά φαντάζομαι ότι αρκετός κόσμος την παρακολούθησε και λυπάμαι που συνεισέφερα ανακοινώνοντα το κανάλι μου στο YouTube ότι θα συμμετείχα στην αύξηση των ανθρώπων που την παρακολούθησαν να ξεσκίζεται η πιθανή υποπτή για τους φόνους των παιδιών με τη μάνα του ενός παιδιού, να ξεσκίζεται με τη δική της τη μάνα και να βγαίνουν στην επιφάνεια άσχημες συμπεριφορές, κακοποιητικές συμπεριφορές, ψυχοπαθητικές συμπεριφορές, συμπεριφορές εξαιρετικά triggering, τοξικές για όσους παρακολούθησαν την εκπομπή. Χθες το βράδυ μετά το πέρα τη εκπομπή, έκανα ένα live εδώ στο κανάλι μου. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το link για το live που έκανα στο κανάλι μου, όπου εξέφρασα τι απόψει μου για το περιεχόμενο τη εκπομπή. Και όσοι παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή, αν θέλετε, μπορείτε να παρακολουθήσετε εκείνο το live για να δείτε τι απόψει έχω για αυτά τα ζητήματα. Προσέχετε. Επειδή αρκετοί άνθρωποι μου είπατε χθε ότι έχετε αναστατωθεί, έχετε απορριθμιστεί συναισθηματικά παρακολουθώντας όλο αυτό το θέαμα, παρακολουθώντας όλα αυτή τη δημόσια επίδειξη ψυχοπαθωτικότητας, τοξικότητας, επιθετικότητας, τις απειλές, τις ηρωνίες, τα ψεύδι, την... Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μην συμμετέχουμε και να μην επικροτούμε τέτοιε εκπομπέ, επειδή είναι εκπομπέ οι οποίε παρόλο που μπορεί να βοηθήσουν στο ρόλο των αρχών και που είναι οι αρχέ να αναλάβουν το ρόλο του, ένα άλλο ερώτημα. Γιατί καθυστερούν και κολλησιεργούν οι αρχέ να αναλάβουν το ρόλο του, παρόλα αυτά είναι εκπομπέ τι οποίε ο μέσο τηλεθεατή όταν τι παρακολουθεί αναστατώνεται κάργα. Χαλιέται ψυχολογικά πάρα πολύ. Είναι διαφορετικό να παρακολουθήσει ένα true crime documentary, έναν ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματο, όπου να γίνεται μια περιγραφή εγκλημάτων, αλλά να παρουσιάζεται η συνθήκη από την αρχή μέχρι το τέλο και να τελειώνει και στην αποκάλυψη του εγκληματία, στη σύλληψη του εγκληματία και στην καταδίκη του εγκληματία, από το να παρακολουθεί τέτοιε εκπομπέ, στι οποίε δίνονται ένα σωρό αχρίαστε πληροφορίε, γίνονται ένα σωρό αχρίαστε εντάσει, οι οποίε αναστατώνουν του ανθρώπου που τι παρακολουθούν και σίγουρα δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Ε, στον αέρα, ζωντανά, έκανε απειλές η συγκεκριμένη κοπέλα έδειξε ξεκάθαρα τον χαρακτήρα της, τον χερέκακο, τον ζηλόφθονο, τον εκδικητικό. Παρουσιάστηκε μια θλιβερή εικόνα μιας μάνας και μιας κόρης οι οποίες έχουν εξαιρετικά τοξική σχέση μεταξύ τους και αλληλοτρόγονται. Παρουσιάστηκε στην ουσία υπόθαλψη ενώ εγκληματία από τη μάνα, γιατί η μάνα της βράδυ είπε ότι εγώ πιστεύω ότι η κόρη μου έχει σκοτώσει και το δικό μου το παιδί και τα δικά τη τα παιδιά και τα άλλα τα δύο τα παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Απορώ που βρίσκεται το Εσουρού. Δεν ξέρω. Θέλετε να μου γράψετε στα σχόλια πώς νιώσατε όσοι παρακολουθήσατε την εκπομπή. Θέλετε να μου γράψετε πόσοι συνειδητά δεν παρακολουθείτε τηλεοπτικές εκπομπές για να μην αναστατώνεστε και για να μην απορροφάτε όλη αυτή την τοξικότητα. Και στο τέλος της ημέρας, γιατί είναι χρήσιμο να παρακολουθούμε τέτοια θέματα. Γιατί να μην πηγαίνουμε να καθόμαστε σε ένα ποινικό δικαστήριο στο ακροατήριο και να παρακολουθούμε αντίστοιχε στιγμέ απειρού Γιατί να μην πηγαίνουμε να παρακολουθούμε τι εκδικάσει φόνων, τι εκδικάσει βιασμών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο δεν είναι κατάντη αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά ως ψυχολόγος έχω κλινική εμπειρία και έχοντας εργαστεί ως εμπειρογνώμανα στο ποινικό δικαστήριο αναστατώθηκα πάρα πολύ από σαν διαδραματιστικά χθε την εκπομπή. Που είμαι και εκπαιδευμένη ώστε να μπορώ να τα διαχειριστώ τι γίνεται με τους υπόλοιπου. Τι γίνεται με τον απλό μέσο τηλεθεατή ο οποίος παρακολουθεί και παίρνει όλη αυτή την πληροφορία, παίρνει όλη αυτή την τοξικότητα και είναι και χωρί κάθαρση στο τέλο. Είναι και χωρί επίλυση του θέματο στο τέλο. Άλλη μια μέρα περνάει. Δεν υπάρχει σύλληψη. Δεν υπάρχει επίσημη κατηγορία. Δεν προχωρούν οι διαδικασίε. Δεν ξέρω. Είναι τοξική τηλεόραση. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ την συσκευή της τηλεόρασης για να παρακολουθήσω πράγματα που επιλέγω. Είτε από την πλατφόρμα του YouTube, Είτε από άλλε πλατφόρμε, κάποιε σειρέ, κάποιε ταινίε, κάποια ντοκιμαντέρ, τα οποία επιλέγω από πριν. Ψάχνω το περιεχόμενο, ψάχνω του καλλιτέχνε που τα δημιούργησαν και δεν σα κρύβω ότι πολλέ φορέ μπορώ να ξεκινήσω μια σειρά ή μαζί με τον άνδρα μου να ξεκινήσω μια σειρά, ένα ντοκιμαντέρ και να το σταματήσουμε στη μέση επειδή νιώθουμε ότι μα προσδίδει τοξικότητα. Παρακολουθώντα ζωντανέ εκπομπέ. Δεν μπορείς να προσ... από την αρχή να ξέρεις αν θα αναστατωθεί. Δεν μπορείς από την αρχή να ξέρεις αν θα ξυπνήσουν τα δικά σου τραύματα Και αν θα έχεις εσύ συναισθηματική απορρίθμιση Επειδή παρακολούθησες μια οικογένεια να τρώγεται Πρώην εραστές, πρώην φίλους να σκοτώνονται Και γενικά να έχεις γίνει μάρτυρας Καυγάδων, εντάσεων, τοξικότητα, κακία, ψυχοπαθητικότητα άλλων ανθρώπων. Μα φτάνουν του καθενό τα δικά του. Φτάνουν για τον κάθε άνθρωπο τα δικά του που έχει μέσα του, τα δικά του που έχει στην οικογένεια του. Ο καθένα να αναλάβει την ευθύνη των δικών του προβλημάτων. Γενόμενοι, άκρητοι, καταναλωτέ τέτοια σαβούρα, τέτοια ψυχική, συναισθηματική και πνευματική σαβούρα, τοξικώνουμε τον εγκέφαλο μας, τοξικώνουμε την καρδιά μας και δημιουργούμε θέμα στον ίδιο μας τον εαυτό. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για την τοξικότητα που εκπέμπουν οι τηλεοπτικές εκπομπές. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τι απόψει σα και ίσω και με ένα επόμενο βίντεο να απαντήσω. Γιατί είμαι σίγουρη πω θα βρεθούν αρκετοί ξυπνάκιδε που θα πούνε Α, εσύ μια χαρά την είχε τόσα χρόνια που σου τι εκπομπέ. Και τώρα θυμήθηκε ότι είναι τοξικέ εκπομπέ. Μήπω ο λόγο που το σκέφτεσαι είναι επειδή σε έστεισαν χθε. Όχι, χαίρομαι πάρα πολύ που με έστεισαν χθε. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν ήμουν μέρο αυτή τη θλιβερή ιστορία. Πάρα πολύ. Έχω απόψει και για το θέμα που εκτελήχθηκε χθε το βράδυ. Έχω απόψει οι οποίε δεν είναι τη παρούση. τις έχω πει και στο χθεσινό βραδινό live. Δεν ξέρω. Προσοχή από το τι τηλεοπτικό υλικό, τι τηλεοπτικά προϊόντα καταναλώνουμε. Όπω δεν θα βάζαμε στο στόμα μας μια τροφία δεν την ελέγχαμε να είναι φρέσκα και να είναι υγιεινή, το ίδιο και με το τι καταναλώνουμε. Στέλνω την αγάπη μου σε όλου. Φίλια.